Είναι η πρώτη φορά που παίρνει πτυχία από το My Style Rock. Την προηγούμενη φορά που είχαμε το θέμα ορκομοσία δεν ήταν ακόμα στην παρέα μας. Βάζω στοίχημα ότι με την έφεσή της στα μαθηματικά αποφοιτεί από το London School of Economics η Νατάσα Βελιανίτη. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day. I'm in a Σχεδόν συγκινημένη όπως πηγαίνει στην κανονική ορκομοσία σου, Ανατάσσα ναι. μου. Και λίγο αγχωμένη σε βλέπω σήμερα. Όχι, καθόλου. Όντως. Okay. Να πούμε για την ιστορία στο κοινό ότι, το έχουμε πει από την αρχή, ότι εσύ έχεις βγάλει τη φιλοσοφική σχολή από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ναι. Σήμερα, τι? Καμία σχέση με μαθηματικά. Καμία όμως. Ναι, αλλά όμως έχεις έφεση, είναι ξεκάθαρο, το έχουμε καταλάβει. Ναι. Όντως βγαίνεις από το London School of Economics, το έβγαλα από το μυαλό μου εγώ αυτό. Από το μυαλό τελείως. Θα μπορούσες. Είναι το αντίθετο αυτό που έχω βγάλει, ναι. Για πες. Λοιπόν, αφού έχω σπουδάσει φιλοσοφία. Α, είσαι εκεί, στο κανονικά. Στην Πάτρα είμαι εκεί. Μάλιστα. Όπως έχω φέρει και το πτυχίο. Το κανονικό. Απλά επειδή είναι στη Ζάκυνθο, το έχω εκτυπώσει. Μου το έστειλαν σε φωτογραφία. Σε λένε και Ευσταθία. Ναι, έχω δύο ονόματα. Αγάπη μου. Από το Χολοργό. Ναι. Εκ Χολαργού Αττικής ερωμόμενη περί την φιλοσοφία εν το Πανεπιστημίο Πατρών σπουδάσασα και με τα ακριβή δοκιμασία αξιοθήσα του βαθμού. Καλώς. Καλό. Εντάξει. Καλώς. Καλώς. Α, 626. Εντάξει. Αλλά διάβασα. Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, κοριτσάκι. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για να δούμε. Για να δούμε. Τώρα θα περάσει το 6 και 26 σήμερα ή όχι. Βαθμολογήστε. Δεν είναι. Τι να κάνω. Δεν είναι λίγαν καλός. Δεν είναι λίγαν καλός. Είναι καλός, σαν το πτυχίο και αυτό. Κάπως με έναν τρόπο. Νικολίνα, έχεις βάλει δύο. Η μόνη είμαι. Όχι. Α. Αλλά από σένα ξεκινάω. Γεια σου, Νατάσα. Γιατί μετά θα πρέπει να μιλάει συνέχεια η B. Μπορείς να μου βγάλεις λίγο την αθοδέσμη να το δω λίγο σαν βάση. Ναι. Δεν σου κόψα βαθμό γι' αυτό. Φέρε εδώ τα πτυχία, τα γυαλιά, τις ανθοδέσμες. Ναι. Θα σου πω. Πώς να το βγάλω και αυτό, γιατί έχω σκάσει. Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι ένα ήσυχο ντύσιμο. Ναι. Εμένα αυτά που μου κλωτσάνε είναι το πανωφόρι σου. Δεν μου αρέσει αυτό το print που έχει με τη μέσα βάση σου. Mm-hmm. Και δεν μου πολύ αρέσει αυτό το animal, δεν είναι το παπούτσι σου. Animal print. Είναι φίδι, ναι. Snake. Snake είναι. Okay. Δεν μου αρέσει τόσο με το ρομαντικό χαρακτήρα που έχουν τα άλλα σου αξεσουάρ. Δηλαδή θα κράταγα το animal μόνο στη ζώνη ή θα ήθελα μία ήσυχη ζώνη, ενώ σε print, mm-hmm. μπορεί να ήταν και η ίδια, ωραία. Με άλλο παπούτσι, ίσως γόβα, κάτι κλειστό, όχι ότι με ενοχλεί το ότι είναι ανοιχτό, απλά για το σχήμα της σιλουέτας του μέσα. Αυτό νομίζω και έχω μία μικρή, πώς να το πω... Επιφύλαξη. Όχι. Αντίρρηση. Όχι. Έχω μία μικρή αντίρρηση που έκανε ένα τόσο ήσυχο σύνολο για φιλοσοφική. Για Τι να βάλω στη φιλοσοφική. Τι να βάζω στη φιλοσοφική. Ναι. Τι έπρεπε. Νιώθω ότι αυτή η σχολή θα ήθελε λίγο παραπάνω χρώμα. Ίσως να έχεις κάποιο φλωράλ κάπου για να συνεχίσεις αυτός ο ρομαντικός χαρακτήρας. Επειδή έχουν πει και κριτές ότι δεν προτιμάνε τα φλωράλ, αν θυμάμαι καλά, σε τελετές, δηλαδή σε γάμους. Δηλαδή το θυμόμουν αυτό, είναι ένας λόγος που δεν το έκανα. Δηλαδή θα μπορούσα να βάλω από πάνω κάτι φλωράλ, αλλά. Θυμάμαι αυτό που είχαν πει. Επίσης, το παπούτσι είχα βάλει πέδιλο σε τόνο σαν τη φούστα περίπου, παρά ήταν ήσυχο. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάτι δίνει αυτό το παπούτσι. Και επίσης και το σακάκι. Το σακάκι μου κλωτσάει πολύ, που είναι αυτό εμένα το ρίγε. Μου άρεσε. Πριν πάνω με το. Σαν οργάντζα ήταν... είναι
θα ήταν, σου πολύ, δεν θα ήταν πολύ βαρετό. Είναι τούλινι. Θα ήταν πολύ βαρετό. Θα ήταν, αν είχα βάλει κάτι άλλο από πάνω, νομίζω. Δεν νομίζω. Μπορεί επειδή ήταν ο συνδυασμός ο χρωματικός. Έτσι. Δεν το εκτιμάνε. Δεν εκτιμάται το εκτιμάτε. Mixed print σου. Δεν εκτιμάται. Δεν έχει κάνει mixed print. Πώς, άμα το... Σε μια ελεύθερη μετάφραση. Οκ. Πετυχημένο. Δεν είναι. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Οκ. 2,5 ένα μέσος όρος. Παρακαλώ πολύ, πηγαίνω στους κριτές, Νατάσα μου.